κάνετε? Καλημέρα, καλή αρχή, Νικόλα. Να σε καλά, Αγγελική. Και καλή δύναμη σε όλους μας. Αμήν. Θέλω να αναφερθώ στο τρομερό ζήτημα με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που έχει βάλει στα σχολεία μας, αυτό το μάθημα παγίδα, που θα πρέπει όλοι οι γονείς άμεσα να ψάξετε τα ακριβή έντυπα, τις ευρωπαϊκές υποδείξεις που δίνονται στους εκπαιδευτικούς, στα σεμινάρια που παρακολουθούν και μάλιστα το θεωρούν και προνόμιο όταν το έχουν αυτό. Όχι κάποιοι εκπαιδευτικοί. Κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να μπήκαν μέσα για να το να ελέγξουν τι ακριβώς είναι. Όλοι αυτοί λοιπόν παρακολούθησαν και είδαν αυτό το κατάπτυστο εξωτερικό περιεχόμενο. Θα πρέπει να βγουν άμεσα να τα καταγγείλουν, γιατί όσοι δεν βγουν σημαίνει ότι είναι συνένοχοι στην διάβρωση των εαυτών ψυχών των παιδιών μας. Ναι. Και θα, αναφερθώ πολύ συνοπτικά σε κάποιες πηγές για να καταλάβετε λίγο το εξωτερικό αυτό περιεχόμενο. Θα διαβάσω ακριβώς όπως είναι. Ευτυχώς έχουν βγει κάποιοι εκπαιδευτικοί και έχουν μιλήσει. Είναι σημαντικό αυτό. Βγαίνουν και γονείς. Ας κάνουμε όλο το καθήκον να το προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Υπάρχει επίσης ένα έντυπο απαλλαγής, το οποίο δηλαδή ξεχνούν πολλά βέβαια, το οποίο μπορούν να το προμηθευτούν για να ζητήσουν απαλλαγή από αυτό το μάθημα μέχρι να καταργηθεί τελείως, γιατί αυτό θέλουμε. Για... Δεν είσαι ειδική να το πεις, όμως θα ξέρεις σαν μάνα. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος πει ότι εγώ το παιδί μου δεν θέλω να παρακολουθήσει αυτό το μάθημα, έχεις ενημέρωση τι μπορεί να προκύψει, δηλαδή ποιες θα είναι οι συνέπειες? Θα έχει συνέπειες, αυτό ρωτάω. Όχι, δεν υπάρχουν συνέπειες. Πρώτον, ναι. Γιατί προσβάλλει το άρθρο 16, θα διαβάσω αυτό πρώτα εφόσον αναφέρθηκες, ναι. Το οποίο λέει «Παιδεία, τέχνη, επιστήμη». Η τέχνη, επιστήμη, έρευνα και διδασκαλία είναι ελεύθερες, η ανάπτυξη, προαγωγή τους υποτελεί υποχρέωση του κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν το καθήκον της υπακοής του Σύνταγμα. Δεύτερον, η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και της σχετικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους, υπεύθυνους πολίτες. Λοιπόν, οπότε από ό,τι βλέπουμε λοιπόν, προσβάλλει και τις κοινωνικές μας αξίες όλο αυτό το περιεχόμενο. Μήπως το προσαρμόσουν όμως ότι για να είναι ένας ελεύθερος πολίτης πρέπει να έχει γνώση των πάντων για να μπορεί να επιλέξει? Λέω. Θα το απαντήσω αμέσως αυτό. Θα το απαντήσω αμέσως. Μάλιστα. Λοιπόν, φυσικά και είναι ελεύθερος να μάθει και να ενημερωθεί ανάλογα με την ηλικία του. Και αυτή την υποχρέωση στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση την έχουν πρώτα οι γονείς. Βεβαίως, ο κηδεμόνας, βεβαίως, απόλυτα. Συγγνώμη, ο εκπαιδευτικός είναι ένας ξένος άνθρωπος. Μπορεί να το γνωρίσει αργότερα. Ενώ οι γονείς ξέρουν το χαρακτήρα του παιδιού, ξέρουν την ευαισθησία του, ναι, ξέρουν πώς θα προσεγγίσουν το παιδί τους και σε ποια ηλικία. Υπάρχουν διάφορα βιβλία, πολύ, πολύ όμορφα συνταγμένα. Υπάρχουν πολύ ωραία βίντεο τα οποία μπορεί να το δείξει του παιδιού πώς γίνεται η σύλληψη, πώς γίνεται η αναπαραγωγή. Δεν έχουν το δικαίωμα λοιπόν να εισβάλλουν έτσι. Είναι των γονιών δικαίωμα. Γιατί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έτσι κι αλλιώς σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Και το διδάσκουν και στη βιολογία και στη φυσική, σε κάποιον να γνωρίσει το σώμα το παιδί, να γνωρίσει αργότερα σε κάποια ηλικία τα διάφορα σεξουαλικά νοσήματα που είναι επικίνδυνα. Όλα αυτά. Τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, το αν κάποιο έχει κάποια, τέλος πάντων, ιδιαιτερότητα στις σεξουαλικές σου επιθυμίες, θα το αφήσει στο σπίτι του, στο κρεβάτι του και μόνο εκεί. Δεν θα το κουνήσει σημαία και ούτε θα βγάλει στο σχολείο ολόκληρο βιβλίο, ολόκληρη προπαγάνδα για να το βάλει μέσα στην ψυχή των παιδιών. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και επίσης θα του σεβαστεί, όταν ένας άνθρωπος μάθει από το σπίτι του τι σημαίνει σεβασμός, θα σέβεται όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι παχής, είτε είναι ψηλός, είτε είναι από άλλη χώρα, είτε είναι οτιδήποτε. Είτε έχει άλλες σεξουαλικές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Λοιπόν, να προχωρήσω λίγο στο περιεχόμενο ένα λεπτό. Μάλιστα. Για να καταλάβετε και να ψάξετε. Mm-hmm. Να πάτε και στο μαμά μπαμπάς, παιδιά, που είναι ένα site τέλος πάντων που κάνει αγώνα και για αυτό το πράγμα. Και επίσης οι εκπαιδευτικοί που έχουν συγκεντρωθεί στο Μαντί. Να ενημερωθείτε στο site τους για το συγκεκριμένο θέμα, τη σχολική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Ο μαμά και ο παπά, παιδιά, έχουν κάνει ένα και ένα βιβλιαράκι, το οποίο. Βιβλίο, μάλλον, να μην το υποτιμώ με το άκι, γιατί είναι πολύ σημαντική δουλειά και αναφέρεται αναλυτικά για αυτό το θέμα. Λέγεται αδέξιες δεξιότητες. Λοιπόν, ένα παράδειγμα. Από Α μέχρι σίγμα τάξη δημοτικού. Ναι. Προβάλλουν, είναι στην το 132 ευαισθητοποίηση, πρόληψη κτλ. Πίνακας για προβολή σε παιδιά Α, Β, Γ δημοτικού. Είναι ένας πίνακας λοιπόν, της Φρίτα Κάλλο, που δείχνει μια γυναίκα που κόβει τις φλέβες της επειδή τη χώρισε ο άντρας. Πείτε μου σας παρακαλώ και σκεφτείτε τι μήνυμα περνάει αυτό το πίνακας στα παιδιά μας. Τα χειρότερα. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν στο επόμενο. Είναι ένα ερωτηματολόγιο που δίνεται στα παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, το οποίο λέει το εξής. Κάποιες από τις ερωτήσεις θα τις διαβάζω. Δώστε ένα σύντομο ορισμό για το ακρονίμιο τέλος των ΛΟΑΤΚΙ και τι σημαίνει. Όταν ένας άντρας βάζεται, πιστεύω ότι. Αν ένα 12χρονο παιδί λέει ότι είναι ομοφυλόφιλο, πιστεύω ότι. Όταν σκέφτομαι ότι δύο γυναίκες έχουν σχέση, νιώθω. Και πολλά άλλα. Να συνεχίσω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, διδάσκεται στο δημοτικό και γυμνάσιο. Η Μαρία είναι 14 ετών και έχει την πρώτη της σχέση με ένα αγόρι. Το γνώρισε σε ένα πάρτι, το όνομά του είναι Νίκος και είναι 17 ετών. Είναι θυσιασμένη γιατί δίνει πολύ προσοχή και έχει δικό του μηχανάκι. Κοιτάξτε λίγο τη φτύνια, την έκφραση. Έτσι. Ναι. Βγαίνουν εδώ και ένα μήνα και βλέπουν ένα τον άλλο κάθε μέρα. Την παίρνει τηλέφωνο, ενώ η σχέση συνεχιζόταν και αφού άρχισε να κάνουν σεξ. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά πρέπει να το πω. Για να προλάβουμε να μετακούσουν τα παιδιά μας στο σχολείο. Τα πράγματα γίνονταν όλο και χειρότερα. Του Νίκου δεν του άρεσε τίποτα από όσα φορούσε ή έκανε η Μαρία. Η πρώτη φορά που ο Νίκος χτύπησε τη Μαρία ήταν όταν ακόμα εκείνη φόρεσε μια καινούργια πουλούζα που αγόρασε για να φορέσει. Ειδικά για εκείνον. Τελειώνω. Εκείνος τη θεώρησε υπερβολικά σεξι. Την χαστούκησε και την κατηγόρησε ότι είναι πρόσφυγη. Η Μαρία δεν ξαναφόρησε αυτή την μπλούζα και από εκείνη τη μέρα έπειτα ο Νίκος της έλεγε τι να φοράει. Κάθε φορά που η Μαρία έκανε κάτι που δεν άρεσε στον Νίκο, εκείνος της έριχνε μπουνιά και της έλεγε. Αν δεν το έκανε, αυτό δεν τα θύμωνα. Μετά εκείνος ήθελε να κάνουν έρωτα και η Μαρία δεν έλεγε όχι. Φοβόταν, αλλά δεν ήθελε να χάσει τον Νίκο. Όλες αυτές οι οργανώσεις από την κυβέρνηση για την βία των γυναικών εναντίον των γυναικών. Έχει και σοβαρό. Εδώ το κάνετε μάθημα, ρε παιδιά. Μάθημα έχει το κάνετε. Έχει σοβαρό. Σοβαρή αναφορά προς τα αγόρια. Και η αιστεία έχει κάνει τρομερή δουλειά. Έτσι. Το ξέρω. Το ξέρω. Χίλια μπράβο στον κύριο Κοτάκη. Μα ο κύριος Κοτάκης έχει δείξει ποιος είναι. Δεν και περίμενε ο κύριος Κοτάκης από τα σημερινά δημοσιεύματα και τα χθεσινά να πούμε μπράβο. Έχει δείξει ποιος είναι. Ναι, ακριβώς. Παρακάτω. Παρακάτω. Κύλια, μπράβο. Λοιπόν, ψάξτε, ενημερώστε και ενημερωθείτε γιατί αλλήμονό μας.